Ξέρετε κάτι, ό,τι και αν λέτε κυβέρνηση και υποστηρικτές της, με το νομοσχέδιο βεβαίως και γίνεται παραχώρηση δικαιώματος. Ποιου δικαιώματος? Του δικαιώματος, και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση, του δικαιώματος της εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, οι οποίοι συντάσσονται με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Αυτό δεν είναι χορήγηση δικαιώματος. Τι είναι δηλαδή? Τι είναι, δεν είναι? Αυτό το δικαίωμα δεν θεσπίστηκε και για τους ετεροδημότες, οι οποίοι μάλιστα αν χάσουν τις προθεσμίες, όπως αρκετοί τις έχασαν στις τελευταίες εκλογές, έχασαν και το δικαίωμα εγγραφής. Και εκείνοι, ψηφοφόροι ήταν, εκλογής. Πριν μπούμε στην ουσία, κύριε Υπουργέ, έχουμε δύο ερωτήσεις προς την κυβέρνηση για τους ειδικούς αυτούς εκλογικούς καταλόγους. Έως τώρα, μία εγγραφή σε αυτούς τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού έχει ισχύ για 8 χρόνια, ώστε να γίνεται προφανώς επανέλεγχος σε τακτό χρόνο. Με το νομοσχέδιό σας όμως, αυτός ο χρονικός περιορισμός των 8 ετών καταργείται και η εγγραφή γίνεται άπαξ και διαπαντός. Το ερώτημα είναι γιατί. Από πάνω καταργείται επίσης ταυτόχρονα και την Ειδική Διακομματική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέταση των όποιων ενστάσεων, για τον έλεγχο συγκεκριμένων αιτήσεων, ύστερα από αίτηση μέλους αυτής της Διακομματικής Επιτροπής, αλλά και για τον δειγματοληπτικό έλεγχο αιτήσεων που έγιναν δεκτές για τη σύνταξη αυτών των ειδικών εκλογικών καταλόγων του εξωτερικού. Για ποιο λόγο λοιπόν καταργείται και αυτήν τη Διακομματική Επιτροπή, εκτός και αν επιδιώκεται τη διαμόρφωση των ειδικών εκλογικών καταλόγων του εξωτερικού να την κάνει αποκλειστικά η κυβέρνηση, να γίνει δηλαδή μια αποκλειστικά κυβερνητική υπόθεση? Να βγείτε όμως και να το πείτε ανοιχτά αυτό. Μιας και μιλάμε όμως για διευκόλυνση, κύριε Υπουργέ, άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών. Αλήθεια, γιατί δεν δείξατε την ίδια ευαισθησία στις πρόσφατες εκλογές και για τους ψηφοφόρους που βρίσκονται μέσα στη χώρα, αλλά πολύ μακριά από το μέρος που ψηφίζουν? Τι κάνατε αλήθεια για τους χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό, νέοι περισσότεροι, που δουλεύουν χωρίς ρεπό και άδειες και με όρους εντατικούς και εξοντοτικούς, καμιά φορά μάλιστα και εξευτελιστικούς, όπως έδειξε το παράδειγμα του Beach Bar στη Ρόδο? Τι κάνατε για τις λαϊκές οικογένειες που έπρεπε δυο φορές μέσα σε ένα μήνα να υποστούν τα τεράστια έξοδα μετακίνησης προκειμένου να πάνε στον τόπο που ψηφίζουν? Τίποτα δεν κάνατε. Εκτός από το ότι αφήσατε ανοιχτά τα διόδια για 56 ώρες και ας είχε κάποιος να κάνει εκατοντάδες χιλιόμετρα για το πανέλα. Ας πάμε όμως στο σημερινό νομοσχέδιο. Λέει η κυβέρνηση και οι συνοδοιπόροι της αυτής της σύμπλευσης ψηφοθυρίας ότι ο ισχύον νόμος του 2019 απέτυχε, γιατί έθετε, λέει, πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, και αυτό φαίνεται από τον πολύ μικρό αριθμό Ελλήνων του εξωτερικού που ψήφισαν τελικά στις πρόσφατες εκλογές. Πράγματι ήταν μικρός αυτός ο αριθμός. Γιατί όμως φταίει ο ισχύον νόμος και οι δήθεν αυστηρές του προϋποθέσεις και δεν φταίει η κυβέρνηση η ίδια, η οποία εσκεμμένα δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο επί 3 χρόνια από το 2019, ώστε να γίνουν εγγραφές στους ειδικούς αυτούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού? 6 μήνες πριν τις εκλογές, κύριε Υπουργέ, το ξέρατε καλά. Οι εγγεγραμμένοι σε αυτούς τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ήταν πάνω κάτω 10.000. Αλλά το αυτή σας, της κυβέρνησης εννοώ, δεν ίδρωνε. Και τελικά, μόλις ψήφισαν τελικά μόνο 18.000, αρχίσατε τις φωνές. Αφήστε που τα μεγάλα εμπόδια εσείς τα βάλατε, αναγκάζοντας τους αποδήμους να αλλάξουν μέχρι και 2 και 3 χώρες προκειμένου να πάνε να ψηφίσουν. Κάποιος από την Αργεντινή έπρεπε να πάει στο Χιούστον για να ψηφίσει. Κάποιος από την Κίνα έπρεπε να πάει στην Νότια Κορέα. Θεωρητικά βέβαια πάντα. Όσο για την δήθεν αυστηρότητα θεωρητικά, γιατί
δύσκολα γινόταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όσο ίσως πιθανά να ήταν και πιο εύκολο να έρθει στην Ελλάδα να ψηφίσει εκείνος. Όσο για τη δίθεν αυστηρότητα των προϋποθέσεων του νόμου, ακούστε. Καταρχάς, αυτές οι δίθεν αυστηρές προϋποθέσεις στην ουσία δεν αφορούν καθόλου, μα καθόλου, τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους που τους έδιωξαν οι δικές σας κυβερνήσεις στα χρόνια της κρίσης, καθώς όλοι αυτοί οι ξενιτεμένοι νέοι μπορούν μια χαρά να εγγραφούν σχεδόν μάλιστα αυτόματα, ναι, αυτόματα στους ειδικούς αυτούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Αυτές οι λογικές προϋποθέσεις που τέθηκαν με τον νόμο του 19 διασφαλίζουν την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού για όλους όσοι κατοικούν στο εξωτερικό μεν, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν πραγματικούς οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Και για μας, για το ΚΚΕ, όλοι αυτοί, κύριε Υπουργέ, και το διευκρινίζουμε εδώ και στη Βουλή, όλοι αυτοί, για άλλη μια φορά, όλοι αυτοί συμμετέχουν απολύτως ισότιμα στις εκλογές ως τμήμα του ενιαίου εκλογικού σώματος και όχι ως ένα ξεχωριστό απολυτικό κομμάτι αυτού του εκλογικού σώματος όπως τους θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιον όμως λόγο τέθηκαν αυτές οι προϋποθέσεις, τις οποίες ο Πρωθυπουργός τις χαρακτήρισε και γραφειοκρατικές υποτιμητικά? Μα γιατί η απόκτηση της ελληνικής υπηκουότητας στη χώρα μας έχει ως βάση της το δίκαιο του αίματος, της καταγωγής, το όμεμον για το οποίο μίλησε ο κύριος Πλεύρης νωρίτερα. Και κάποιος έτσι, με πρόγονο ομογενή, ακόμα και μακρινό, μπορεί οποτεδήποτε να κάνει αίτηση για να γίνει Έλληνας πολίτης, θα χρειαστώ ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, και να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί να περιμένει ένα χρόνο περίπου. Δηλαδή, με βάση το ισχύον δίκαιο του αίματος, το ιους σαγκουίνης, ο Έλληνας πολίτης δεν προσδιορίζεται από τους κοινωνικούς του και οικονομικούς δεσμούς που έχει με τη χώρα του, αλλά προσδιορίζεται από κάτι άλλο. Από τα γονίδια του, λέτε όλοι εσείς. Συγγνώμη, αλλά αν αυτό δεν είναι μια βαθιά, ακροδεξιά, εθνικιστική αντίληψη, τότε πέστε μου εσείς τι είναι. Το σύνθημα «Αίμα, τιμή, χρυσή αυγή των ναζιστών» δεν σας λέει τίποτα? Εδώ στηρίζεται και αυτό το σύνθημα. Στο δίκαιο του αίματος. Με βάση λοιπόν αυτά, τα παραπάνω εμείς σας ρωτάμε εδώ και μέρες. Ανοίγει έτσι ή όχι ο δρόμος ώστε να ψηφίζουν Έλληνες της δεύτερης και τρίτης γενιάς χωρίς κανένα δεσμό με τη χώρα? Ανοίγει έτσι ή όχι ο δρόμος να ψηφίζουν εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς να υφίστανται απολύτως καμία συνέπεια από τις επιλογές της ψήφου του. Ψήφου τους. Ανοίγει αντικειμενικά. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος να καθορίζει κάποιος με την ψήφο του τη φορολογική πολιτική της χώρας, αλλά να μην επηρεάζεται από αυτήν, αφού ούτε φορολογική δήλωση θα κάνει εδώ, ούτε φόρους θα πληρώνει στην Ελλάδα. Διευρύνεται ανυπολόγιστα το εκλογικό σώμα. Διαμορφώνονται έτσι ή όχι προϋποθέσεις αλλίωσης του εκλογικού σώματος, άρα και αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος? Λογικά ερωτήματα απολύτως, κύριε Υπουργέ, και μάλιστα ερωτήματα τα οποία, ξέρετε, επειδή συζητάμε με πάρα πολύ κόσμο, τα συμμερίζονται ακόμα και δικοί σας ψηφοφόροι. Ψηφοφόροι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, αντί όμως να μας απαντήσετε, και κλείνω, μας κατηγορείτε για φοβικούς, για ιδεολειπτικούς. Ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι βαδίζουμε, λέει, στο δρόμο του μοναχικού αναχρονισμού. Είναι φοβικοί όμως και ιδεολειπτικοί? Είναι αναχρονιστές και στη Γερμανία ή στην Αυστραλία, χώρες με ίδιο απόδημο προφίλ όπως η χώρα μας, που έχουν ακόμα πιο αυστηρές προϋποθέσεις? Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι φοβικοί και ιδεολειπτικοί στο Ισραήλ και την Ιρλανδία? Πάνω από αυτά τα λεπτά, λυπάμαι να σας πω κάτι. Δεν μπορεί να γίνεται τα 7 λεπτά. Τα είχα ολοκληρώσει, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, καθόμαστε όλη την ημέρα από το πρωί εδώ. Τη φράση σας ολοκληρώσει, παρακαλώ. Τη φράση. Είναι φοβικοί και ιδεολειπτικοί στο Ισραήλ ή την Ιρλανδία, χώρες με εκατομμύρια απόδημους που έχουν απαγορεύσει την ψήφο στους κατοίκους του εξωτερικού? Βαδίζει μήπως το δρόμο του μοναχικού αναχρονισμού που βαδίζει το ΚΚΕ, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί τυχαίνει να έχει την ίδια θέση το ΚΚΕ με τη συγκεκριμένη θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου?
Απλώς είναι λογικοί όλοι αυτοί και θεωρούν ότι δεν υπάρχει δικαίωμα που να μην συνεπάγεται ταυτόχρονα και υποχρέωση. Τι ωραία που το συνόψισαν οι αρχαίοι Έλληνες με έναν αναγραμματισμό. Πολίτης, ο πλήτης. Είναι τα ίδια ακριβώς γράμματα. Το δικαίωμα του πολίτη και η υποχρέωση του οπλίτη. Ευχαριστώ.